Καλησπέρα κυρία Γεριανάκη, καλό απόγευμα, καλησπέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα και όχι καμά και ευχαριστούμε θερμά που μας φιλοξενείτε για άλλη μια φορά. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Είστε και επίσης στην πλατεία Ελευθερίας αυτήν την ώρα. Ακριβώς, σας μιλάω από την πλατεία Ελευθερίας. Είμαστε εδώ παρέα με τους συνεθελοντές μου, τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Εθελοντών Αιμοδοτών, τον Αιματοκρίτη. Ήδη έχει ξεκινήσει η αιμοδοσία και υπάρχει και ένα ενημερωτικό περίπτερο όπου οι συμπολίτες μας περνούν. Μιλάμε για τη δωρεά οργάνων, εγγράφονται ως δωρητές του οργάνων, γιατί η μέρα για μας σήμερα είναι πολύ σημαντική. Είναι η Πανελλήνια ημέρα για τη δωρεά οργάνων και στην Ταμοσχέρη. Είναι μια ημέρα που μας θυμίζει αυτό που όλοι μπορούμε να κάνουμε, κυρία Γεριανάκη, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει ή πρέπει να συμβαίνει η πρωτοβουλία, δηλαδή, γιατί φυσικά και δεν θέλουμε κάποιος να γίνεται δωρητής οργάνων σώματος όταν ο ίδιος είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση, είναι από κάποιο ατύχημα και τα λοιπά. Να είναι στη φυσική πορεία της ζωής του. Υπάρχει επιθυμία του κόσμου να δωρήσει, να συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό, κυρία Γεριανάκη? Για την Κρήτη, αν μιλήσουμε, τα πράγματα είναι πολύ θετικά. Ήδη ο Σύλλογος έχει 37 χρόνια δράσης και καταλαβαίνει εύκολα κανείς ότι η κριτική και ως κουλτούρα και μέσα από τις δράσεις ευαισθητοποίησης που έχουν γίνει είναι πια πολύ κοντά στην ιδέα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό που οι περισσότεροι αιμοδότες είναι και δωρητές οργάνων σώματος, αλλά το βλέπουμε στην κοινωνία μας ότι πια ο θεσμός είναι αποδεκτός, είναι κάτι που το επιλέγουν πολλοί άνθρωποι ακριβώς επειδή έχουν ενημερωθεί και έχουν σπάσει όλα αυτά τα ταμπού και τις προκαταλήψεις. Και φυσικά μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργο ή δυσάρεστο να μιλήσουμε για το θάνατο και ό,τι συνεπάγεται η δωρεά οργάνων, όμως ας σκεφτούμε το άλλο άκρο, ας σκεφτούμε αυτό που χαρίζουμε, θα σημάνει τη ζωή, τη σωτηρία, την πραγματική βοήθεια ανθρώπων που είτε είναι σε ένα μηχάνημα και αιμοκάθαρση και περιμένουν νεφρό, είτε δεν βλέπουν. Συζητάμε για πολύ σοβαρή αλλαγή στη ζωή τους μετά τη μεταμόσχευση, για κάτι που εμείς μετά το δικό μας θάνατο πραγματικά δεν χρειαζόμαστε. Είναι μια γενναία απόφαση, αλλά είναι πολύ σπουδαία απόφαση. Mm-hmm. Κάνουν, δεν ξέρω αν το θέτω και σωστά, ρωτάω σωστά κυρία Γεριανάκη, τα όργανα σε οποιαδήποτε ηλικία, αρκεί βέβαια να μην έχουν, να μην πάσχουν, να είναι σε καλή κατάσταση. Έχει σημασία η ηλικία? Όχι, στην ουσία δεν έχουμε κανένα περιορισμό, ούτε ηλικιακό, ούτε υγείας. Αν εξαιρέσουμε ίσως τις καταστάσεις που υπάρχει η κακοήθεια, ούτως ή άλλως αυτό είναι μια απόφαση που θα πάρθει από τους γιατρούς της μονάδας εντατικής θεραπείας, ανάλογα δηλαδή με τι κατάσταση είναι τα όργανα και ο οργανισμός αφού έχει πεθάνει. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε στους ακροατές σας είναι ότι στην ουσία μιλάμε για περιπτώσεις που ο θάνατος συμβαίνει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, επειδή ακριβώς το ανθρώπινο σώμα είναι συνδεδεμένο με τα μηχανήματα, μπορούν για λίγες ώρες να διατηρηθούν και να μπορέσουμε να τα αφαιρέσουμε για μεταμόσχευση. Mm-hmm. Εννοείται ότι ήδη και αυτό είναι χειρουργείο, το σώμα αντιμετωπίζεται με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό πριν παραδοθεί στην οικογένεια και πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην γίνει αυτό. Έτσι είναι εντυπωσιακό που πια η βιολογική ηλικία δεν αποτελεί περιορισμό και οι περισσότερες καταστάσεις δεν αποτελούν περιορισμό για να γίνουμε δωρητές οργάνων. Mm-hmm. Όλοι μπορούμε να γίνουμε δωρητές οργάνων, μπορούμε να δηλώσουμε την επιθυμία μας και αυτό τελικά αν έρθει ποτέ εκείνη η ώρα και αν οι συγγενείς μας φυσικά συμφωνήσουν και την καταθέσουν, τότε οι θεράποντες ιατροί, οι μεταμοσχευτές θα κρίνουν ποιο όργανο μπορεί να αφαιρεθεί, ποιο όργανο είναι κατάλληλο και σε ποιον ασθενή φυσικά θα δοθεί για να βοηθηθεί. Είπατε ότι η Κρήτη είναι σε πολύ καλή κατάσταση, συγκρίνεται ίσως, το συγκρίνεται αυτό με άλλες περιοχές
της χώρας που ίσως έτσι δεν ακριβώς, υπάρχει. Έτσι ακριβώς. Στην Κρήτη συντελείται ένα μικρό θαύμα, γιατί από τη μια ο κόσμος είχε αποδεχτεί την ιδέα σε ένα... όχι ότι δεν χρειάζεται φυσικά καμπάνια και προσπάθεια, χρειάζεται, αλλά είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο, σε συνδυασμό πάντα με τις εξαιρετικές εντατικές που έχουμε τόσο στο νομό Ηρακλείου όσο και στο υπόλοιπο νησί, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά αλτρουιστικά, εθελοντικά, είναι αυτοί που θα φέρουν εις πέρας τη διαδικασία υπό το συντονισμό πάντοτε του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και των μεταμοσχευτικών κέντρων που εφημερεύουν κάθε φορά. Είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία, η αερογέφυρα, όπως λέμε, ζωής, ειδικά στη χώρα μας που γεωγραφικά έχουμε ειδικά θέματα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακριβώς μια χώρα που μπορεί ένα όργανο να μετακινηθεί πολύ γρήγορα. Είναι μια πρόκληση κάθε φορά, αλλά παρόλα αυτά τα έχουμε καταφέρει, αποδεικνύοντας ακριβώς ως νησί και ως τόπος ότι όταν η κοινωνία θέλει και η ιατρική κοινότητα το ενισχύσει, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πραγματικά υπάρχει πρόβλημα στο θεσμό. Δεν είναι τόσο αναπτυγμένος όσο θα έπρεπε. Όλη η αλυσίδα από τις εντατικές μέχρι τα μεταμοσχευτικά κέντρα χρήζει ενίσχυσης και βοήθειας και οργάνωσης από την πολιτεία, και ακριβώς αυτή η μέρα είναι μια αφορμή αφενός για να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους τους ανθρώπους που πήραν αυτή την απόφαση, αφετέρου όμως να θυμίσουμε σε όλους τους φορείς της πολιτείας, της κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα, να βοηθήσουν για να φύγουμε πια από αυτά τα χαμηλά ποσοστά. Δυστυχώς είμαστε από τους πιο χαμηλούς μέσους όρους στην Ευρώπη. Όχι επειδή τόσο κόσμος αρνείται, πάνω κάτω από ποσοστά είναι τα ίδια με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, αλλά κυρίως επειδή δεν έχουμε αυτό το μηχανισμό, αν θέλετε, να αναγνωρίζονται οι δότες, να γίνονται τα πράγματα γρήγορα και σωστά, ώστε να αξιοποιούνται όλα τα αμοσχεύματα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Έχετε δηλαδή ένα ποσοστό, ή έστω περίπου, για να καταλάβουμε αυτήν την ψαλίδα πόσο ανοιχτή είναι, αν το έχετε πρόσφατο. Θα σας πω αυτό, να πούμε βέβαια ότι το μεταμοσχευτικό χάσμα, αυτό που περιγράφεται, δηλαδή η ψαλίδα μεταξύ των ανθρώπων που περιμένουν σε λίστα με τις προσφορές των νομοσχευμάτων, διεθνώς μεγαλώνει, ειδικά στην πανδημία. Τα πράγματα ήταν πραγματικά δραματικά, ακόμα και σε χώρες όπως η Ισπανία, οι άλλες χώρες που είναι κατά χώρον οι πρώτες και οι κορυφαίες στην μεταμόσχευση. Φανταστείτε τώρα, για να έχουμε μια αίσθηση, ότι στη χώρα μας περιμένουν περίπου 300-500 άνθρωποι περιμένουν όργανο, και η προσφορά είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή καμία σχέση με αυτές τις ανάγκες. Ειδικά στην πανδημία το μηδενίσαν. Τώρα τα πράγματα είναι φυσικά καλύτερα, έχουν ομαλοποιηθεί, αλλά είμαστε σε μεγάλη απόσταση. Γι' αυτό κάθε προσπάθεια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κρίκος όλης αυτής της αλυσίδας, κάθε προσπάθεια είναι σημαντική, να μιλήσουμε γι' αυτό, να σπάσουν τα ταμπού, τουλάχιστον ό,τι μπορούμε ως κοινωνία να το κάνουμε, και αν ποτέ φτάσει αυτή η ώρα και πρέπει να πάρουμε μια τέτοια επιλογή, να είμαστε σίγουροι ότι είναι το σωστό και το καλό, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε διστακτικοί και φοβισμένοι απέναντι σε ένα τόσο ιερό και τόσο σπουδαίο θεσμό. Ναι. Δεν είναι ότι επειδή δηλώνουμε δωρητές, ότι έστω και κάτι ελαφρύ να μας τύχει και πάμε στο νοσοκομείο, κυρία Γεργιανάκη, και αυτοί οι μύθοι που είχαν καλλιεργηθεί, ένας από τους μύθους μάλλον, ότι δεν θα ξαναβγαίναμε. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι αυτοί οι μύθοι έχουν εξαλειφθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση ξαναλέω ότι η διαδικασία είναι τόσο πολύπλοκη και συμμετέχουν τόσο πολλοί φορείς και νοσοκομεία και άνθρωποι και γιατροί, που πραγματικά σε μια ευνομούμενη πολιτεία δεν συμπέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου που ισοδυναμεί με το τέλος της ζωής γίνεται ανεξάρτητα από τη δωρεά οργάνων. Δηλαδή, αν εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο, είναι δηλαδή πλέον έχει τελειώσει η ζωή του, αν η οικογένεια αρνηθεί την δωρεά, θα αποσυνδεθεί από τα μηχανήματα. Δεν αλλάζει δηλαδή απολύτως τίποτα
τη θεραπεία ούτε πριν, γιατί όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς, οι θεράποντες ιατροί αυτό που επιθυμούν πάνω απ' όλα είναι να σωθεί ο κάθε άνθρωπος. Δεν αλλάζει τίποτα στη θεραπευτική προσέγγιση. Όταν όμως συμβεί το μοιραίο, που δυστυχώς είναι η ανθρώπινη μοίρα να συμβεί και τύχει να είναι μέσα στην εντατική, τότε και μόνο τότε, και φυσικά δεν μιλάμε τώρα για περίπτωση κόμματος που υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να επανέλθει ο άνθρωπος, μιλάμε και το τονίζω μόνο και αποκλειστικά για εγκεφαλικό θάνατο, που δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επανέλθει κάποιος, είναι τέλος της ζωής. Απλά η σύγχρονη επιστήμη, επειδή εκείνη την ώρα το οργανισμός διατηρείται με τα μηχανήματα, δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουν κάποια ζωτικά όργανα όπως οι πνεύμονες, το ύπαρ, κάποιοι ιστοί όπως ο κερατοειδής, να μεταμοσχευτούν, να αναφερθούν και να μεταμοσχευτούν και να χαρίσουν ζωή και ελπίδα σε πάρα πολλούς ανθρώπους, σε πάρα πολλές οικογένειες. Και αυτό είναι το κομμάτι που πρέπει να κρατήσουμε για τη δωρεά, γιατί ξέρετε, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι, φανταστείτε γονείς που έχουν πάρει απόφαση να δώσουν όργανα των παιδιών τους μέσα σε εκείνη την άσχημη ώρα, που συμβαίνει ένας απρόσμενος πολλές φορές άνθρωπος ενός νέου συχνά ανθρώπου, μέσα σε αυτό το πένθος και τη δυσκολία, την ανυπέρβλητη, παίρνουν αυτή την απόφαση και με όσο πραγματικά έχουμε μιλήσει, περιγράφουν πόσο παρηγοριά τη δίνει, σαν μια μικρή ακτίδα φωτός μέσα σε αυτό το μαύρο, που φυσικά δεν παίρνει τον άνθρωπό τους πίσω, αλλά δίνει ζωή σε άλλους ανθρώπους, και για τους ανθρώπους αυτούς εκείνη την ώρα είναι πραγματικά παρηγοριά και πραγματικά μια αίσθηση ότι έστω σε αυτό το άσχημο που του συνέβη δόθηκε η αιτία, δόθηκε αφορμή να ζήσουν άλλοι άνθρωποι. Ναι. Είναι πολύ σπουδαία, πολύ σπουδαίος ο συμβολισμός της δωρεάς οργάνων. Πάνω απ' όλα θεωρούμε ότι είναι ύψιστη η ιδέα της αλληλεγγύης, και όταν όλοι οι άνθρωποι που στη ζωή τους δίνουν νέμα, βοηθούν με κάποιο τρόπο τους άλλους, είναι εκείνοι που τελικά επιλέγουν, εκείνοι και οι οικογένειές τους, να, ακόμα και μετά το τέλος της ζωής τους, να δώσουν ζωή στους συνανθρώπους. Είναι πραγματικά μεγαλόψυχο, σπουδαίο, και καλούμε όλο τον κόσμο να γνωρίσει την δωρεά οργάνων, να την αγαπήσει όπως και εμείς, και να σπάσουμε επιτέλους τα ταμπού. Εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας έχουμε ήδη παιχνίδια να μάθουν τα παιδάκια τα όργανα, μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί, να τους βοηθήσουν να μιλήσουν στα παιδιά. Σιγά σιγά νομίζω ότι περνάμε σε μια άλλη εποχή, και θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι του χρόνου τέτοια μέρα, ίσως σε μερικά χρόνια, να είμαστε κι εμείς από εκείνες τις χώρες που υπερηφανευόμαστε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας που περιμένουν ένα όργανο, και να μην χάνουν τη μάχη αναμένοντας και περιμένοντας τη ζωή. Κυρία Γεργιανάκη, τα είπατε τόσο ωραία που νομίζω ότι κανένα σχόλιο δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο εμείς, και ότι υπάρχει κόσμος εκεί και έρχεται ή θα έρθει και στη συνέχεια να σας ακούσει, γιατί θα είστε μέχρι τις 8 στην Πλατεία Ελευθερίας. Μόνο κέρδος πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει από αυτό. Εμείς καλή δύναμη. Έχουμε και το μήνυμα της ζωής για τους ανθρώπους που θα λάβουν ή λαμβάνουν κάποιο όργανο. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Καλή συνέχεια σε αυτήν την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε θερμότατα για όλη τη στήριξη, και σας περιμένουμε όλους να τα πούμε από κοντά και για τη δωρεά οργάνων και φυσικά για την εθελοντική αιμοδοσία. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.